Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και σήμερα στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται η υπόθεση Νοβάρτης με την τελευταία εξέλιξη να αποτελεί προαναγγελία εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Δημήτρη Τζανακόπουλου. Η πρόθεση του Πρωθυπουργού να καταθέσει πρόταση στην κυριοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την προσεχή Δευτέρα προκειμένου να συσταθεί προκαταρκτική επιτροπή, αλλιώς προανακριτική, όπως την γνωρίζουμε ή όπως την γνωρίζουν καλύτερα οι παλαιότεροι. Την ίδια ώρα, να πούμε, διαβιβάζεται στη Βουλή και η έτερη δικογραφία που αφορά στην υπόθεση της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα την πώληση πυρομαχικού υλικού Σαουδική Αραβία με εμπλεκόμενο πρόσωπο τον επιχειρηματία Βασίλη Παπαδόπουλου. Την ίδια ώρα έχουμε και τη σωρή αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η διήμερη άδεια του αρχιτρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα, του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη. Φαίνεται ότι είναι πράγματι πολύ μεγάλες οι αντιδράσεις, τόσο από πλευράς πολιτικών κομμάτων και προσώπων, όσο επίσης και από το State Department, αλλά και από την Βρετανίδα πρέσβη στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά εδώ, με τη βοήθεια του εκλεκτού συναδέλφου, του Νικήτα Κορονάκη, τον οποίο καλωσορίζω ευθύ αμέσω στο στούντιο. Καλησπέρα, Νικήτα. Νομίζω ότι την τελευταία εβδομάδα έτσι μονοπολεί το ενδιαφέρον τώρα το θέμα, η υπόθεση της Νοβάρτης, τόσο το αν πρόκειται τελικά για ένα σκάνδαλο που σίγουρα πρόκειται, αλλά με διαφορετικές διαστάσεις. Δηλαδή, όταν εννοούμε σίγουρα, υπάρχουν κάποιοι γιατροί αποδεδειγμένα που τα πήραν. Το θέμα είναι αν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και το πόσο εμπλέκονται. Έχουμε την κατάθεση των τριών μαρτύρων, οι οποίοι περιέχονται έτσι. Των προστατευόμενων μαρτύρων, που έχει προκαλέσει έτσι και πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να είναι προστατευόμενοι, αν είναι θα πρέπει να είναι σε καθεστώς ανωνυμίας. Είναι δύο. Να πούμε γιατί το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση. Είναι άλλοι μάρτυρες που έχουν καταθέσει στο FBI και είναι επίσης προστατευόμενοι το προηγούμενο διάστημα, οπότε και άνοιξε η υπόθεση. Και άλλοι προστατευόμενοι μάρτυρες που περιέχονται στη δικογραφία που την Τρίτη εστάλει στην Βουλή και είναι αυτή που αναφέρει τα 10 πολιτικά πρόσωπα, τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ναι, ουσιαστικά οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι αυτοί που εμπλέκουν τα πολιτικά πρόσωπα. Οι υπόλοιποι εμπλέκουν άλλους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι φέρεται ότι έχουν ανάμειξη συγκεκριμένη υπόθεση, είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε είναι κρατικοί αξιωματούχοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, συνεργάτες υπουργών ή απλώς υπάλληλοι και μέλη επιτροπών που ήταν αρμόδιες για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Πράγματα διαφορετικά. Πάντως, το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο. Έτσι. Το ζήτημα είναι και το μεγάλο ερώτημα αν πράγματι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων ή όχι. Και αυτό θα το διερευνήσω, όπως φαίνεται, η προανακριτική επιτροπή που φαίνεται ότι είναι πρώτη των πυλών με αίτημα του ίδιου του Πρωθυπουργού που θα τα καταθέσει την προσεχή Δευτέρα, εφόσον φυσικά ευδοκιμήσει, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινά τη Δευτέρα και συνεχίζεται μετά από 7 μέρες. Για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει σε γοργούς ρυθμούς σε αυτή την υπόθεση. Τη Δευτέρα άνοιξε, στην ουσία ήρθε στο προσκήνιο με τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή. Ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως μας ενημέρωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Τζανακόπουλος, είπε ότι την Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί της Δευτέρας. Εκεί θα ζητήσει από τους βουλευτές το να πάει, από τους βουλευτές του να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να διερευνήσει ως αντικείμενο θα έχει το αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σε σχέση με όσα καταγγέλλονται από τους προστατευόμενους μάρτυρες. Τώρα, για να προχωρήσει αυτή η πρόταση, θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχει και τη στήριξη των βουλευτών. Μέχρι στιγμής όλοι είναι θετικοί, γι' αυτό λέμε ότι θα δρομολογηθεί η διαδικασία της σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Θα έχει τη στήριξη και των ΑΝΕΛ προφανώς. Θα πάει η πρόταση αυτή για να κατατεθεί στη Βουλή, στην Ολομέλεια, χρειάζεται αρχικά 30 ψήφους. Νομίζω είναι το εύκολο κομμάτι για τον Πρωθυπουργό, αλλά και το επόμενο στάδιο. Λοιπόν, καταρχάς, το εισηγείται η κυβερνητική πλειοψηφία έτσι, στην Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Όπως είπε ο κύριος Βούτσης σήμερα σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η διαδικασία θα προχωρήσει γρήγορα. Δηλαδή, την Δευτέρα, εντός της ημέρας, μπορεί να έχουμε και την εισαγωγή της στην Ολομέλεια της Βουλής. Και μετά η διαδικασία πώς έχει. Χρειάζονται 151 συν 1 ψήφους από τους βουλευτές για να συσταθεί και να ξεκινήσει να κάνει το έργο της η προανακριτική επιτροπή. Θα έχει, από ό,τι φαίνεται, έχουμε και τη συμφωνία, είχαμε πριν από λίγο και την δήλωση από την Μαρία Σπυράκη, από την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και από την Ένωση Κεντρών και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάμι. Όλοι συμφωνούν, ναι, ότι πρέπει να γίνει η προανακριτική επιτροπή για το θέμα, για να τελειώσει. Γιατί είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει και αν δεν κλείσει άμεσα υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Ήδη βλέπουμε ανθρώπους να
Ας το πω στην αγωγή, ένας πυλώνεται η τιμή και η υπόλοιψή τους. Χωρίς να γνωρίζουμε αν φταίνε. Χωρίς να γνωρίζουμε όντως αν φταίνε και αν υπάρχουν ουσιαστικές. Άρα είναι πάγιο αίτημα όλων των πολιτικών κομμάτων να συσταθεί προανακριτική προκειμένου να διαλευκανθεί και πλήρως η υπόθεση, προκειμένου να μην υπάρχουν και σκιές. Σήμερα ακούσαμε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να κάνει λόγο για ένα σκάνδαλο διεθνές. Από την άλλη, όμως, είδαμε ότι έχει κάπως χαμηλώσει τους τόνους σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί κάποιοι υπουργοί αρμόδιοι τις προηγούμενες ημέρες, ο κ. Κοντονούς και ο κ. Παγγελόπουλος, είχαν μιλήσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του κράτους, για μεγαλύτερο σκάνδαλο και από τη Siemens. Τώρα βλέπουμε να κρατάνε λίγο μικρότερο καλάθι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Και βλέπουμε το, είδαμε τον κ. Τζανακόπουλο να μιλάει ουσιαστικά για ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν κυνηγάει κανέναν. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για ένα κυνήγι μαγισσών. Όλοι έχουν και το τεκμήριο της αθότητας, το οποίο, όπως είπε, σέβεται. Και μένει να διευθετηθεί το ζήτημα στην προανακριτική επιτροπή, η οποία είναι πρώτων πυλών, όπως είπαμε, και που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών πρόσωπων. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από όσα δήλωσε ο κύριος Τζανακόπουλος και επαναρχόμαστε για να τα σχολιάσουμε. Η βούληση λοιπόν του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών, είναι να προτείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή για όλα τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Η προανακριτική επιτροπή, εφόσον συγκροτηθεί, θα αποφασίσει κατά τον νόμο για όλα τα νομικά και πραγματικά ζητήματα που θα τεθούν ενώπιον της. Σκοπός σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να είναι άλλος από τη διερεύνηση των καταγγελιών και τη συμβολή στην ανακάλυψη της αλήθειας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο νόμος. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιδοθούμε σε κυνήγι μαγισσών. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα δείξουμε καμία πολιτική και ηθική επιοίκεια σε οποιονδήποτε αποδειχθεί ότι καταχράστηκε δημόσια εξουσία ή δημόσιο χρήμα. Ο σεβασμός στις αρχές του κράτους δικαίου δεν μπορεί να είναι à la carte. Αυτό πρώτος απ' όλους πρέπει να το σεβαστεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη της, που τις τελευταίες ημέρες, τελώντας σε προφανή πολιτικό πανικό, εξφενδονίζουν απειλές, επιχειρώντας να πλήξουν την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της δικαιοσύνης, ή ακόμη, πράγμα που δεν θέλω να το πιστέψω, και να τρομοκρατήσουν τους προστατευόμενους μάρτυρες, αλλά και τις εισαγγελικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση. Αυτό το οποίο πρέπει να απαντήσει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι αν ευθέως κατηγορεί εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς ότι ενεργούν στη βάση εντολών εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι αποτελεί ευθεία προσβολή στην ελληνική δικαιοσύνη, την αξιοπιστία της, την ανεξαρτησία της και θέτει εξαιρετικά σημαντικά συνταγματικά και πολιτιακά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ευθέως λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ονοματίσει τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς οι οποίοι κατά τη γνώμη του σε συμπαιγνία με την κυβέρνηση έχουν δημιουργήσει την υποτιθέμενη αυτή σκευωρία. Μετριοπάθεια λοιπόν επέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ό,τι αφορά τους εμπλεκόμενους, τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Απ' την άλλη, όμως, σήκωσε τους τόνους σε ό,τι αφορά τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως ό,τι έχει να κάνει με την κριτική που ασκεί για το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έχουμε μία υπόθεση που ξεκίνησε από δημοσιεύματα εφημερίδων και είδαμε πολύ γρήγορα. Τώρα δεν μπορώ να πω με παρέμβαση του Πρωθυπουργού, αν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή το να προχωρήσει άμεσα η υπόθεση. Ναι, αλλά όπως είπε ο κ. Τζανακόπουλος, αν τίθεται θέμα παρέμβασης, τότε κάποιος προσβάλλεται και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι κυρίως εισαγγελική και δικαστική λειτουργή. Δηλαδή, είναι τόσο έρμεα των κυβερνητικών αποφάσεων ή ενδεχομένως των ουθεσιών που ενδεχομένως να τους έχει δώσει ένας Πρωθυπουργός ή ένας Υπουργός. Αυτό, όπως είπε, είναι ευθεία προσβολή προς τους δικαστικούς λειτουργούς, πρωτίστως και δευτερευόντως για την κυβέρνηση. Προφανώς και μία πλευρά και μία στάση και η άλλη είναι προσβολή προς την δικαιοσύνη. Και θα σου πω το εξής. Κάποιος φαίνεται ότι βιάστηκε στην προκειμένη περίπτωση και όταν βιάζεσαι, σκοντάφτης όπως λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε μια υπαρκτή συνάντηση του Δημήτρη του Τζανακόπουλου με την εισαγγελέα διαφθορά, την κυρία Τουλουπάκη. Είχαμε μετά, προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο όταν βγήκε από το γραφείο της κυρίας Τουλουπάκη ο κύριος Τζανακόπουλος, αρχικά διαβάσαμε ότι είναι για μια προσωπική του υπόθεση. Μετά είχαμε την επιβεβαίωση του από τον κύριο Κοντονή ότι ναι, ήθελε να ενημερωθεί για την δικογραφία. Πράγματα που είναι παράνομα. Δεν μπορεί να έχει ενημέρωση
ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παράτυπα ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν είναι παράνομα. Δεν το ορίζει η νομοθεσία. Ναι, γύρουν ενστάσεις για το κατά πόσο είναι θεσμικά προβλεπόμενες όλες αυτές οι ενέργειες, όλες αυτές οι συναντήσεις. Από την άλλη, όμως, η κυβέρνηση δεν ότι είναι αυτό... κάτι το οποίο προβλέπεται. Δεν προβλέπεται. Αυτό το λέω για να αναφερθώ ότι. Γιατί καταγγέλει ο κ. Τζανακόπουλος την αντιπολίτευση ότι μιλάει για σκευωρία και ότι με αυτόν τον τρόπο θίγει τους δικαστές κτλ. Και βλέπουμε ότι μια λουχία κινήσεων από πλευράς της κυβέρνησης και κυβερνητικών στελεχών και δηλώσεων. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Γιατί... Αν η ενημέρωση ή το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να ενημερωθεί για ένα ζήτημα το οποίο, όπως κάποια στελέχη της χαρακτήρισαν, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα τα οποία έχουν καταγραφεί. Πώς μπορείς να ξέρεις ότι είναι όμως ένα σκάνδαλο. Μα, και ο ίδιος είπε προηγουμένως ότι αναμειγνύονται πάρα πολλά πρόσωπα, όχι μόνο πολιτικά, ακόμα και αν δεν διερευνηθούν συγκεκριμένες ευθύνες ή δεν στοιχειοθετηθούν συγκεκριμένες ευθύνες κατά πολιτικών προσώπων, υπάρχουν ευθύνες για άλλα πρόσωπα. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μια ζημία κατά του ελληνικού δημοσίου ύψους 3 δις μόνο από την Οβάρτης και άλλα 23 δις από παράνομες ή παράτυπες πρακτικές φαρμακευτικών εταιριών εν συνόλο. Αδιαμφισβήτητα αυτό. Έτσι πρόκειται δεν για σκάνδαλο και πρόκειται για ζημία και του ελληνικού δημοσίου. Και έχει αποδειχτεί και σε άλλα κράτη. Έτσι, αλλά... Οι αρχές αμερικανικές έχουν θεμελιώσει και έχουν στοιχειοθετήσει ότι υπάρχει εμπλοκή της Οβάρτης. Σε 19 κράτη και μιλάει όμως σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, στις 19 χώρες, για σχέσεις διαφθορά μεταξύ της εταιρείας και γιατρών. Σε καμία άλλη χώρα δεν μιλάμε για εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Και εγώ αυτό που ανέφερα πριν ήταν στους χειρισμούς των κυβερνητικών στελεχών και αναφέρομαι στις δηλώσεις του κ. Κοντονή, στις δηλώσεις του κ. Πολάκη που κατά κάποιο είπε ότι ξέρω τους, μέσα στη βδομάδα ότι ξέρω τους μάρτυρες, είναι άνθρωποι μέσα από την Οβάρτη, στελέχη της Οβάρτης. Πάντως ο κ. Καμένος είπε ότι προέβησε μια εκτίμηση γνωρίζοντας την κατάσταση όντας ο ίδιος γιατρός και έχοντας μια πλήρη γνώση το πώς λειτουργεί. Ξέρει ποιοι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες σύστημα. Ο κύριος Πολάκης. Πώς μπορεί να το ξέρει. Όχι τους ίδιους μάρτυρες. Έκανε προφανώς μια εκτίμηση. Αυτό τουλάχιστον είπε ο κ. Καμένος που τον φιλοξενούσαμε χθες. Πάντως ο κ. Καμένος φαίνεται ότι συντάσσεται με τη θέση ότι δεν τίθεται θέμα πολιτικών ευθυνών, σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό μας δήλωσε χθες εδώ. Ακριβώς. Αλλά ακόμα βέβαια είναι και πολύ νωρίς. Πολύ δήλωση του κ. Καμένου, γιατί είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από τις δηλώσεις του κυβερνητική γραμμή. Βέβαια, όχι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι η κυβερνητική γραμμή είναι ότι έχουν ευθύνη πολιτικά πρόσωπα. Απλώς έχει βάλει. Αν ο κ. Κοντονής και λέει που δεν θα έπρεπε να ξέρει το περιεχόμενο της δικογραφίας για τον κύριο Γεωργιάδη, ότι θα πρέπει να ετοιμάζεται για μεγάλες αποκαλύψεις. Πού το ξέρετε, κύριε Κοντονή, εσείς, που δεν επιτρέπετε να έχετε διαβάσει τη δικογραφία, ότι αναφέρει μέσα γι' αυτό για τον λοιπόν Γεωργιάδη. Λέω ότι σήμερα χαμηλώνει τους τόνους κάπως ο κ. Τζανακόπουλος. Είπε ότι δεν προβαίνει η κυβέρνηση κυνήγι μαγισσών, ότι μένει να διερευνηθούν όλες καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων και μένει να φανεί, εν πάση περιπτώσει, αν τίθεται ζήτημα ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα ή όχι. Αυτό θα το διερευνήσει και η ίδια η Προανακριτική Επιτροπή που θα συσταθεί, αλλά και η ίδια η τακτική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι το θέμα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν το πούμε εμείς, δεν το πει η κυβέρνηση, δεν το πούνε κάποια πολιτικά ή μη στελέχη. Θα το πει η ίδια δικαιοσύνη, θα αποφανθεί για το θέμα και πρέπει να είμαστε και πλήρως έτσι, να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί τα θέματα τα χειρίζεται έτσι πάντοτε σωστά και πάντοτε με την μέγιστη διαφάνεια και τη μέγιστη ορθότητα. Έτσι, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό ότι και η δικαιοσύνη είναι άρα, ο μόνος αρμόδιος. Άρα προσθέτει πανικός και από τις δύο πλευρές. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πανικός ούτε από αυτούς οι οποίοι είναι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι, αν και εφόσον οι ίδιοι είναι αθώοι. Αν δεν είναι αθώοι, προφανώς και έχουν να φοβούνται. Κοίτα, η λάσπη ούτε μένει, φυσικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, και είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία το να υπάρχει αυτή η στοχοποίηση πολιτικών προσώπων. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αφού δεν αθωωθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα μείνουν με τη ρετσινιά ότι τα έχουν πάρει. Σύμφωνοι. Κοίτα, αλλά την άλλη, ο κόσμος ζητάει δικαίωση, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια απίστευτες περικοπές στα εισοδήματά του, στις συντάξεις του, στους μισθούς του. Βλέπουμε ότι έχει ένα σωρό χρέη σε εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε τράπεζες. Τον έχουν βάλει σε μνημόνια και λιτότητα και την ίδια ώρα είδε τα ασφαλιστικά ταμεία του ο πολίτης, ο φορολογούμενος, να καταραίουν εξαιτίας κάποιων κακών πρακτικών του παρελθόντος από σύσσωμη το πολιτικό σύστημα. Αν μη τι άλλο, την ίδια ώρα που ο ίδιος υφίσταται περικοπές να βλέπει ότι γίνονται σκάνδαλα μεγατόνων ή κάποιοι να βάζουν το χέρι στο μέλι, προφανώς και προκαλεί την οργή του και την ίδια ώρα θέλει τη δικαίωση. Απόλυτα δικαιολογημένη είναι αυτή η οργή του κόσμου, γιατί μιλάμε και για πολλά εκατομμύρια, μιλάμε για ζημιά του. Άρα λοιπόν, είτε μην είτε όχι ρετσινιά, καλό είναι ένα ζήτημα να διελευκανθεί και να δούμε αν όντως υπάρχουν τέτοιες ευθύνες προκειμένου να αποδοθούν. Αν δεν υπάρχουν, να αποδοθούν.
δοθούν μόνο στα πρόσπατα οποία έχουν βάλει το χέρι στο μέλι. Το ζήτημα είναι ότι κάποιοι βάλαν το χέρι στο μέλι, κάποιοι πήραν μίζες. Η ίδια η Νοβάρτης έχει ένα κακό παρελθόν σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τις πρακτικές της για να προκύψει μια υπερκοστολόγηση σε ό,τι αφορά τα φάρμακα που ίδια πουλά. Και φυσικά η Ελλάδα ήταν μια πάρα πολύ καλή χώρα για να ανθίσει διαφθορά, καθώς ήταν χώρα αναφοράς για 29 χώρες ό,τι αφορά την τιμολόγηση φαρμάκων. Εδώ καθορίζονταν η τιμή στη χώρα μας για μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε βρέθηκε πρόσφορο έδαφος προκειμένου να γίνουν μια σειρά από παρανομίες και παρατυπίες. Τώρα, ποιος τις έκανε? Με ένα διερευνηθεί. Το ότι έγιναν σίγουρα. Νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί στο ότι όλη η υπόθεση πρέπει να πάει στην δικαιοσύνη. Και αυτό που παραλείψαμε να πούμε πριν είναι ότι επειδή ενδεχομένως κάποια αδικήματα έχουν παραγραφεί, να γίνει αναπομπή μετά από την Βουλή, από την εξέλιξη της προανακριτικής που θα γίνει, πάλι προς την δικαιοσύνη για να διερευνηθεί το αν υπάρχει το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, που είναι και η ουσία και αυτό που θα διωχθεί στο τέλος. Και είναι η ουσία γιατί δεν παραγράφεται σε αντίθεση με τα άλλα δικήματα τα οποία μπαίνουν στην ευθύνη υπουργών, δεν παραγράφεται. Και είναι και η ουσία αυτό το αν εμπλέκονται, γιατί σίγουρα υπάρχει πολιτική ευθύνη. Όταν κάποιος βρίσκεται από κάτω σε κάποια οποιαδήποτε θέση και εσύ είσαι υπουργός, φέρεις ευθύνη έτσι για όποια κίνησή του, για όποια υπογραφή του. Και σίγουρα, όπως είπαμε και πριν, κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να πάει η υπόθεση δικαιοσύνη ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Αυτό που συζητάμε, και μάλλον τεχνητά έχει δημιουργηθεί όλο αυτό, είναι το πώς έχει μεθοδευτεί αυτή η υπόθεση, τις δηλώσεις από την μία πλευρά, τις δηλώσεις από την άλλη, που δημιουργούν ένα κλίμα πολεμικό, πόλωσης, που στιγματίζονται άνθρωποι, που δημιουργούνται αμφιβολίες κατά της δικαιοσύνης, mm-hmm, που αμφισβητούνται οι διαδικασίες. Είδαμε σήμερα έντονα και από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και από τον κύριο Αθανασίου και από τον κύριο Βενιζέλο να αμφισβητούν τη διαδικασία για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Έχουμε τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, για να καταλάβουν, είναι ένα καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Το είχαμε δει πρώτη φορά στην 17 Νοέμβρη, στην δίκη της 17 Νοέμβρης μετά στις Χρυσής Αυγής. Αλλά λέει εδώ η πλευρά των κατηγορουμένων, ναι, αυτών που βρίσκονται στην δικογραφία, ότι δεν έχει γίνει σωστά η διαδικασία. Δεν έπρεπε να είναι προστατευόμενοι οι μάρτυρες οι συγκεκριμένοι, καθότι έπρεπε να υπάρχει, λέει, εισαγγελικός λειτουργός, για παράδειγμα, να υπογράφει και ένας αντισαγγελέας, mm-hmm, του Αρείου Πάγου και να μην είναι μόνο απόφαση. Παρά τα αυτά, Νίκητα, αν μου επιτρέψεις να σε διακόψω λίγο σε αυτό το σημείο, μπορεί να έχουν γίνει όντως όλα αυτά τα οποία καταγγέλει και ο κύριος Αθανασίου, ότι δεν υπεγράφει την εισαγγελία τη συγκεκριμένη δικογραφία ή δεν προσκομίστηκαν τα συγκεκριμένα έγγραφα που έπρεπε, όπως είπε ο κύριος Βενιζέλος. Από την άλλη, όμως, και μιας και λέμε για την εικόνα που έχει ο κόσμος, ενδεχομένως να πει ότι τώρα δίνουμε τόση έμφαση στην τυπολατρεία και όχι στην ουσία. Και αν αυτοί οι μάρτυρες, είτε είναι προστατευόμενοι είτε όχι, λένε την αλήθεια, εμάς μας νοιάζει αν έγινε η εισαγγελία, αν ακολούθησε προδιαγραμμένα βήματα, αυτά που λέμε θεσμικού τύπου και χαρακτήρα, και χάνουμε την ουσία, δηλαδή βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Αυτή η αντίληψη περνάει στον κόσμο, αν μένουμε μόνο εκεί. Δεν λέω φυσικά ότι η αντιπολίτευση ή τα υπόλοιπα κόμματα θα στέκονται εκεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στη διαλεύκαση της υπόθεσης και να εμείνουν όλοι σε αυτό. Όχι μόνο με μάρτυρες, θα πρέπει να βγουν όλα στο φως και όλοι να ζητούν μετεπιτάσεως το να βγουν τα πράγματα στο φως, προκειμένου και να διασφαλιστεί, όπως λες εσύ, και η ακεραιότητα των ανθρώπων που επλήγει η δική του ακεραιότητα λόγω όλων αυτών τη λάσπη που λες ότι ενδεχομένως να εκτοξεύτηκε κατά του. Εφόσον είναι λάσπη, έτσι. Λοιπόν, μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί ότι έχουν βρεθούν και χρήματα, να βρεθούν και λογαριασμοί. Αλλά μην το προδικάζουμε. Επί της διαδικασίας. Ναι, λοιπόν, το πώς θα έπρεπε να γίνει και το πώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Πάντως, σε όσοι φέρετε ότι εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση, μιλούν για ασχευωρία. Και μεταξύ άλλων είναι και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος σήμερα παραχώρησε σχετική συνέντευξη τύπου για την υπόθεση, τόσο για το πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες, όσο και για το τι πιστεύει για την καθ' αυτή υπόθεση Νοβάρτης. Έτσι, χαρακτήρισε ως μια άθλια υπόθεση σκευωρίας εις βάρος, το έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Επίτροπος Μετανάστευσης και αυτό που ζήτησε αναφέρθηκε και αυτό στους προστατευόμενους μάρτυρες και είπε ότι θα καταθέσει άμεσα στον Άριο Πάγο να ανακαλέσει την προστασία των μαρτύρων. Δηλαδή να ξέρει με ποιους έχει να κάνει, ποιοι είναι αυτοί που τον εμπλέκουν και τον κατηγορούν. Το οποίο το έχουν ζητήσει και άλλα στελέχη. Την άρση της ανωνυμίας ή την άρση της προστασίας αυτού του καθεστώς προστασίας που απολαμβάνουν οι μάρτυρες. Αυτό που λένε οι περισσότεροι κατηγορούμενοι είναι ότι είναι καθοδηγούμενη ψευδορκία από τους μάρτυρες. Γιατί, για να καταλάβουμε, νομίζω ότι περισσότερο βέβαια το έχουμε καταλάβει, όλη αυτή η υπόθεση και εμπλοκή των πολιτικών προσώπων αναφέρεται μέχρι στιγμής σε υποθέσεις. Δηλαδή, είμαι εγώ ένας μάρτυρας. Σε μαρτυρίες. Που οι μαρτυρίες όμως λένε ότι ο τάδε μπορεί να τα έχει πάρει ή ο τάδε πρέπει να πει. Ας πούμε, συγκεκριμένα για τον κύριο Βενιζέλο, για παράδειγμα, η αναφορά του ονόματός του και εμπλοκή του ονόματός του είναι στην φράση ότι κάτι θα πήρε και αυτός. Να.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο λοιπόν τι είπε ο Επίτροπος Μετανάστευσης, ο κύριος Αβραμόπουλος, για το θέμα, τόσο σε ό,τι αφορά τους προστατευόμενους μάρτυρες, όσο και στο σκάνδαλο που ακούει στο όνομα Νοβάρτης. Ο διάλογος μονοπολείται από μια άθλια υπόθεση, η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της σκευωρίας. Δηλώνω κατά τον πλέον κατηγορηματικό και απόλυτο τρόπο πως η υπόθεση αυτή προσωπικά δεν με αγγίζει. Οι ψευδομαρτυρικές καταθέσεις που στοχοποιούν και σπηλώνουν πολιτικές προσωπικότητες της Ελλάδος στηρίζονται αποκλειστικά, όπως γνωρίζετε, σε εικασίες, αοριστολογίες και υποτιθέμενες φήμες στην αγορά. Μάλιστα. Και ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η υπόθεση Νοβάρτης, φαίνεται ότι σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει και η ιδιαίτερη δικογραφία, η ιδιαίτερη υπόθεση που αφορά στην πώληση πυρομαχικών Σαουδική Αραβία και που εμπλέκεται, φέρεται να εμπλέκεται, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να είμαστε ακριβείς. Να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνουμε σε νομικούς όρους και νομικές υποθέσεις, ενδεχομένως και να είμαστε κι εμείς έρμεα στοχεύσεων, έτσι, και στοχοποίησης. Εν τυρίμιν λόγιο, λοιπόν, μπορούμε να μπερδευόμαστε κάποια έτσι, φορά, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και νομότυποι. Να εμπλέκεται πάνω στο καμένο. Φέρεται λοιπόν. Μπαίνει, διαβιβάζεται και εκείνη η υπόθεση στην Βουλή. Παίρνει τον ίδιο δρόμο με την υπόθεση Νοβάρτης. Ακριβώς. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί. Αυτό που κατηγορείται ο Πάνος Καμένος είναι για απιστία, αφορά την υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, για την πώληση βλημάτων στη Σαουδική Αραβία από τα αποθεματικά του ελληνικού στρατού. Μία υπόθεση που δεν προχώρησε μετά και από τις αποκαλύψεις που είχαμε για τον μεσάζοντα Παπαδόπουλο και το πώς έγινε, δεν τηρούσε τις νόμιμες διαδικασίες αυτή η υπόθεση. Και όπως είπες, μπήκε και αυτή στη Βουλή. Το θέμα είναι και εκείνο τι δρόμο θα πάρει, γιατί φαίνεται ότι ενδεχομένως ο Πάνος Καμένος κάποιος να ζητήσει και εκεί σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από λίγο μίλησε για ένα εξίσου μεγάλο σκάνδαλο που ακουμπά τον Υπουργό Άμυνας, τον Πάνο Καμένο. Ο κύριος Καμένος, σε επιστολή του στον κύριο Βούτση, ζήτησε να εξεταστεί σαν απλός πολίτης. Εντάξει, δηλαδή τώρα ότι όμως, θα κάνω το σχόλιο, δεν μπορώ. Αυτό είναι σκάνδαλο, το άλλο δεν είναι σκάνδαλο? Γιατί δεν ακούσαμε κάποιον από την Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για σκάνδαλο τόσο ό,τι αφορά την Νοβάρτης? Μπορεί να είναι και τα δύο σκάνδαλα. Εγώ δέχομαι ότι και τα δύο είναι σκάνδαλα που πρέπει να διερευνηθούν. Είναι όμως και τα δύο θεμελιώνουν τα δύο ανάγκη διερεύνησης. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι και τα δύο υποθέσεις. Δεν χρειάζεται να τα χαρακτηρίζουμε εμείς σκάνδαλα ή όχι. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα βάλει κάτω τα στοιχεία, θα δει τι στοιχειοθετείται και τι όχι. Εμένα με ενοχλεί και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση που αποκαλούν σκάνδαλο τη μία υπόθεση μεν και την άλλη υπόθεση δε. Δηλαδή το βλέπουν ως προϊόν μικροπολιτικής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τόσο το θέμα την οβάση. Πώς επικίνδυνε να τσακεί για τη δικαιοσύνη όμως και για τη δημοκρατία και άρα λοιπόν εκτοξεύεται λάσπη, αυτό θέλω να πω. Και από τα δύο κόμματα. Δεν είναι, νομίζω, μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, μόνο από την κυβέρνηση να δείξει ότι υπάρχουν ένοχοι σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Φαίνεται ότι και οι δύο προσπαθούν να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη από ποινικές και νομικές υποθέσεις, αν μη τι άλλο. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο, όντως. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιος είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει η συγκεκριμένη υπόθεση, η δικογραφία που αφορά στην πόλη πυρομαχικών Σαουδική Αραβία. Φαίνεται ότι θα συσταθεί ενδεχομένως και μια προανακριτική επιτροπή για αυτή τη συγκεκριμένη. Πρέπει κάποιος να προτείνει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Έχουμε πληροφορίες εκεί. Μένει να το δούμε. Δεν ξέρουμε αν θα το προτείνει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ακόμη. Πάντως ο κύριος Καμένος δήλωσε θετικός στο να διερευνηθεί η υπόθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ο ίδιος κιόλας αποποιήθηκε το καθεστώς ασυλίας το οποίο βρίσκεται. Το δώσω στην εισαγγελία και όπως διεμήνυσε θα το κάνει και στον πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να καταθέσει ως απλός πολίτης για να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, γιατί έχουμε μπει πραγματικά σε καθεστώς δικαστηρίου και εφετίου, τόσο εδώ στην εκπομπή, όσο φυσικά και στη Βουλή, που θα πάρει τέτοια μορφή, νομίζω, τις επόμενες ημέρες. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Και να πάμε σε πρόσωπα που είναι ήδη καταδικαστέντα με τον άλλο τρόπο. Δεν είναι υποδιερεύνηση οι κατηγορίες και οι μαρτυρίες. Και αναφέρομαι φυσικά στην υπόθεση Κουφοντίνα και στην διήμερη άδεια που πήρε, την οποία πήρε και απολαμβάνει μέχρι και την Κυριακή. Έτσι, ναι, την λοιπόν, σήμερα προσοχή, γύρω στις 9 το πρωί, είναι η δεύτερη άδεια 48 που λαμβάνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Να θυμίσουμε ότι πριν δύο μήνες είχε ξαναβγεί, πάλι είχαν προκληθεί αντιδράσεις. Ο κύριος Κουφοντίνας βγήκε το πρωί, 9 η ώρα, τον περίμενε απ' έξω από τις φυλακές Κορδαλού ο γιος του Έκτορας.
αλληλέγγυοι όπως και την προηγούμενη φορά, οι οποίοι χειροκροτούσαν και έλεγαν συνθήματα υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Άλλωστε, είχαμε και την ανάρτηση χθες από τον Ρουβίκονα που επικροτούσε και τον χαρακτήριζε ως ένα ξεχωριστό και πιστό αγωνιστή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας πήγε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του στο Βαρνάβα. Θα παραμείνει εκεί, πρέπει να εμφανίζεται 2 φορές την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα Βαρνάβα. Δεν μπορεί να βγει από το περιθώριο του Δήμου. Σε καθεστώς μεγάλης προστασίας θα είναι. Και θα πρέπει να επιστρέψει στην φυλακή, στις φυλακές Κορδαλού, το πρωί της Κυριακής. Τώρα και εκεί υπάρχει βέβαια, να πούμε, και η πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε αντιδράσεις πολλές για την απόφαση αυτή. Για δεύτερη φορά θυμόμαστε και προδημήνου τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει από την άδεια που είχε πάρει τότε ο Δήμητρης Κουφοντίνας. Φαντάζομαι στο ίδιο πνεύμα θα κινούνται και τώρα. Ενδεχομένως και να κλιμακώνονται, γιατί γίνεται μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και για δεύτερη φορά ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως πολλοί επισημαίνουν, δεν έχει δείξει καν ίχνος μεταμέλειας και μετάνοιας. Όχι, ήταν ο δολοφόνος της 17 Νοέμβρη, ο Λουκάς της 17 Νοέμβρη, το πιστόλι της 17 Νοέμβρη. Έτσι. Έχει σκοτώσει 11 ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος για τον αριθμό που σας λέω. Βέβαια, απ' έξω δεν έκανε δηλώσεις όταν βγήκε, όπως και την προηγούμενη φορά. Η δικηγόρος του, η κυρία Ιωάννα Κούρτοβικ, έκανε μια δήλωση αναφερόμενη στις αντιδράσεις. Είπε ότι ο νόμος δεν προβλέπει ότι οι οικογένειες των θυμάτων μιας ενέργειας έχουν λόγο για τη συνέχιση της κράτησης ενός κρατούμενου. Αλλά ήταν σφοδρές και έντονες οι αντιδράσεις, όπως και την προηγούμενη φορά, από Αμερική. Μπορούμε νομίζω να δούμε την πρώτη αντίδραση του State Department και της Αμερικής, η οποία είναι κάθετη στην αποφυλάκηση του Δημήτρη Κουφοντίνα. Η εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι είναι θεμελιώδης πεποίθησή μας ότι καταδικασμένοι τρομοκράτες δεν αξίζουν άδεια από τη φυλακή. Νωρίς το πρωί, ακριβώς στις 9 η ώρα που βγήκε ο Δημήτρης Κουφοντίνας από τη φυλακή, είχαμε και τις πρέσβεις από τη Βρετανία εδώ στην Ελλάδα, άμεση αντίδραση με ανάρτησή της στο Twitter, η κυρία Kate Smith, η οποία αναφέρει ότι είναι εξαιρετικά αποκαρδιωτικό να βλέπει κανείς έναν αμετανόητο κατάδικο τρομοκράτη να ξαναβγαίνει έτσι από την φυλακή. Σεβόμαστε, αναφέρει, την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης, όμως για μία ακόμη φορά η μνήμη των θυμάτων τρομοκρατίας και τα συναισθήματα των οικογενειών τους προσβάλλονται βάναυσα. Έγραψε και σημειώνουμε ότι ακριβώς την ώρα, γιατί ήμουν online εκείνη τη στιγμή, την ώρα 9 ακριβώς είναι και το tweet της Βρετανίδας. Και αυτό δείχνει τα αντανακλαστικά και το πόσο δυσαρεστημένη είναι με αυτή την απόφαση. Και πήρε και διεθνείς διαστάσεις, όπως βλέπουμε. Έτσι. Δηλαδή, για να το πούμε λίγο και πιο λαϊκά, γίναμε και παγκοσμίως ρεζίλ για τη συγκεκριμένη έτσι, άδεια. Γιατί σίγουρα δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και ευλόγως, θα πω εγώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας εγκληματίας, ένας τρομοκράτης, που ούτε καν έχει πει ότι μετανιώνω για όσα προξένησα. Για τον πόνο στις οικογένειες των θυμάτων, για το ότι σκότωσα ανθρώπους αθώους, για το ότι εγώ πήρα τον νόμο στα χέρια μου. Δεν έχουμε δει αυτό που ονομάζουμε μεταμέλεια. Όχι. Παρ' όλα αυτά, είναι απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών το αν θα αποφυλακιστεί ένας κρατούμενος ή όχι. Γιατί κάποιοι το είχαν πολιτικοποιήσει στην προηγούμενη αποφυλάκηση, όχι αποφυλάκηση, άδεια που είχε πάρει. Κάποιοι είχαν πει ότι ενδεχομένως και να ήταν κυβερνητική απόφαση. Βέβαια, αυτό είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Το Συμβούλιο των Φυλακών αποφαίνεται γι' αυτό. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια, έχει μία άλλη άποψη. Θεωρεί ότι ενδεχομένως και να αφήνει κάποια παραθυράκια ο νόμος Παρασκευόπουλου, έτσι. Ναι, ήταν. Να δούμε τώρα, είναι η αντίδραση, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου λέει οι άδειες στον Κουφοντίνα για την Δημοκρατία και εμένα προσωπικά είναι αδιανόητες. Όχι μόνο γιατί δεν έχει δείξει την παραμικρή μεταμέλεια για τις εμψυχροδολοφονίες του, αλλά και γιατί παραμένει ο ιδεολογικός καθοδηγητής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών. Και είναι αυτό που είδαμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τον Ρουβίκονα, το να τον χαρακτηρίζει ένα υπόδειγμα αγωνιστή. Τώρα ο Κώστας ο Μπακογιάννης, ο γιος του δολοφονημένου από την 17 Νοέμβρη, Παύλου Μπακογιάννη, ανέβασε τη φωτογραφία που βλέπουμε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας από πάνω «Εμείς κρατάμε αυτό που μας άφησε και ναι, έχουμε κερδίσει». Η Ντόρα Μπακογιάννη, η σύζυγος του Παύλου Μπακογιάννη, χθες σε ανάρτησή της στο Twitter, αναφέρει ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας για δεύτερη φορά βγαίνει από την φυλακή, όσες φορές και αν βγει η ελληνική κοινωνία και το περιδικαίο αίσθημα θα συνεχίσει να προσβάλλεται βάναυσα, αναφέρει μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη, σύζυγος του Παύλου Μπακογιάννη. Και είχαμε και τέλος και μία δήλωση αντίδραση έτσι που συζητήθηκε, γιατί είναι από τον Γιάννη Τσιρόνη, ο οποίος λέει ότι ξεκαθαρίζει ότι είμαι κάθετα αντίθετο σε κάθε πράξη βίας
Εμένα προσωπικά ως άνθρωπο λέει με ενοχλεί και δεν είναι παρέμβαση, όπως λέει στη δικαιοσύνη, λέμε την άποψή μας. Σε καμία περίπτωση. Και εμείς την είπαμε την άποψή μας. Νομίζω πράγματι προκαλεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, τα σκάνδαλα και η διαφθορά είναι θέματα τα οποία αγγίζουν την ψυχή της κοινωνίας και γι' αυτό υπάρχουν και οι δεδομένες αντιδράσεις, όχι μόνο πολιτικές, αλλά σύσσωμες. Και όπως είδαμε, έφτασαν και μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. State Department και την πρέσβηση από την Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, αυτά ως έχει μέχρι στιγμής η επικαιρότητα. Να ευχαριστούμε θερμά τον Νικήτα Κορονάκη για το πλήρες ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα και να δούμε τι γίνεται και στο οικονομικό παύλα χρηματιστηριακό πεδίο, καθώς φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια ανατάραξη στις αγορές μετά την κατακρήμνιση του Dow Jones την περασμένη Παρασκευή, πράγμα που συμπαρέσυρε τα διεθνή χρηματιστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ειρήνη Γεωργιλέα για να δούμε αν έχει αποκατασταθεί αυτή η εικόνα στις αγορές, Ειρήνη, ή αν μένει το ίδιο ανησυχητική. Καλησπέρα, καταρχάς. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Παραμένει, δεν θα έλεγα ανησυχητική, αλλά το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο αυτή την εβδομάδα και οι αναλυτές, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε αυτή τη στιγμή, εμφανίζονται απαισιόδοξοι. Χτες είχαμε νέα βουτιά για το Dow Jones στη Wall Street και αυτή η βουτιά επηρέασε και τις ασιατικές αγορές που σήμερα έκλεισαν με πολύ μεγάλες απώλειες, δηλαδή ο δείκτης της Σανγκάη κατέγραψε πτώση 4,05%. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η Wall Street κινείται καλύτερα, έχουμε θετικά πρόσημα, αλλά είναι και το γενικότερο κλίμα ηρώ. Το οποίο πού μπορεί να αποδοθεί έτσι, για να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως, να το αναλύσουμε όσο γρήγορα μπορούμε και όσο έτσι συνεκτικά θα ήταν ανάγκη να το κάνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυξομοιώσεις και θα έλεγε κανείς δεν έχει γίνει ένα τόσο πολύ μεγάλο γεγονός συνταρακτικό το οποίο θα επηρέαζε υπό άλλες συνθήκες τόσο πολύ και τόσο έντονα τις αγορές. Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε πως όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη Παρασκευή, μία εβδομάδα πριν, όταν βγήκαν τα στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό επηρέασε σημαντικά, διότι παρά το γεγονός ότι ήταν καλά τα στοιχεία, οι αναλυτές θεώρησαν ότι αυτό σημαίνει πως ο πληθωρισμός θα αυξηθεί και μην ξεχνάμε πως θα έχουμε και αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτείων. Λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Ακριβώς. Όλο αυτό λοιπόν το κλίμα επηρέασε τις αγορές. Αυτό όμως, Ειρήνη, το βλέπαμε και σε άλλες καταστάσεις και σε άλλες περιστάσεις και προηγουμένως. Τώρα όμως κάποιοι αναλυτές λένε ότι είναι ένας λόγος που συνηγορεί υπέρ της συγκεκριμένης ανατάραξης. Και επίσης πρέπει να υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και άλλος ένας λόγος, το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δείκτες κατέγραφαν ρεκόρ. Δηλαδή είχαμε ένα ανωδικό σερί συνεχόμενο και αυτή τη στιγμή ήταν επακόλουθο, ήταν λογικό να έχουμε αυτή την πτώση που παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με το πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, χρηματιστής της JP Morgan θεωρεί πως το επενδυτικό κλίμα στις αγορές είναι εύθραυστο και εξαιτίας αυτού δεν αναμένει οι αγορές να ξεκινήσουν αμέσως να κινούνται και πάλι ανωδικά. Και επίσης κι άλλος αναλυτής επισημαίνει πως η φάση διόρθωσης της μετοχής μπορεί να διαρκέσει όλο το Φεβρουάριο, ακόμα και στις αρχές Μαρτίου. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το πολυετές σερί που είχαμε, ανωδικό σερί που είχαμε, έχει αλλάξει και έχει δώσει τη θέση του στην πτώση. Τουλάχιστον αυτό είδαμε αυτή την εβδομάδα. Άρα λοιπόν κινήθηκαν και διορθωτικά. Ήταν λίγο επίπλαστη αυτή η ευμάρεια που αποδιδόταν λίγο στην αύξηση των δικτών τον προηγούμενο καιρό. Και να σημειώσω σήμερα και για τις ευρωπαϊκές αγορές, διότι αναφερθήκαμε κυρίως σε Ασία και Wall Street και οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα κατέγραψαν πολύ μεγάλες απώλειες. Τώρα σε λίγα λεπτά ολοκληρώνουν τις συναλλαγές. Η πτώση συνεχίζεται και ξεπερνά το 1%. Τις μεγαλύτερες απώλειες βέβαια αυτή τη στιγμή καταγράφει, όπως βλέπω, ο Ιταλικός δείκτης, ο δείκτης του Μιλάνου. Να πούμε βέβαια πως και στο ελληνικό χρηματιστήριο είχαμε απώλειες και σήμερα.
σήμερα. Είναι ασφυκτικές οι πιέσεις που δέχτηκε και το χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν κατάφερε να κρατήσει τα επίπεδα των 830 μονάδων. Και είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την πτώση. Είναι φυσικά οι απώλειες που είχαμε στις ευρωπαϊκές αγορές και στην Ευρώπη. Το ΣΕΤΕΣ ομόλογο και ο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών δεν βελτίωσε κάπως το κλίμα, τουλάχιστον στο ελληνικό. Όπως φαίνεται, δεν βελτίωσε τόσο το κλίμα. Mm-hmm. Ακριβώς οι πιέσεις που δέχτηκε το ελληνικό χρηματιστήριο από τις παγκόσμιες αγορές ήταν μεγαλύτερες από το κλίμα Μάλιστα. που δημιουργήθηκε από το επταετές ομόλογο. Και μιας που αναφέρθηκε σε αυτό, να πούμε ότι όπως λέγαμε χτες, εκδόθηκε με απόδοση 3,5%. Σήμερα όμως αυτή η απόδοση εξαιτίας του συγκεκριμένου κλίματος βρέθηκε στο 3,7%. Mm-hmm. Τώρα έχουμε αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο, αλλά μην ξεχνάμε ότι και εδώ στην Ελλάδα έχουμε και το πολιτικό ζήτημα με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Mm-hmm. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Πάντα οι πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν και το ελληνικό χρηματιστήριο. Να κλείσουμε με νούμερα σε επίπεδο εβδομάδας. Έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά. Ο γενικός δείκτης σε επίπεδο εβδομάδας σημείωσε απώλειες που ξεπέρασαν το 5%. Ανάλογες οι απώλειες της εβδομάδας και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ ο τραπεζικός δείκτης την εβδομάδα αυτή πραγματοποίησε απώλειες που ξεπέρασαν το 7%. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα Ηρώ, βέβαια. Πρέπει να πούμε κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Στις ασιατικές αγορές θα έχουμε αργίες λόγω της κινέζικης πρωτοχρονιάς, οπότε το κλίμα θα είναι υποτονικό. Δεν περιμένουμε ιδιαίτερα θετικές εκπλήξεις. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι αναλυτές. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Γεωργιλέα για το πλήρες ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε και πάλι σε αυτό το σημείο να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο θέμα το οποίο έτσι τις τελευταίες ημέρες αποτελεί επικαιρότητα. Πέραν από την Νοβάρτης, νομίζω βρίσκεται στο προσκήνιο και όλες οι διεργασίες και οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο εθνικό θέμα που λέγεται Σκοπιανό. Και συγκεκριμένα η ονομασία των Σκοπίων, μετά και το μαζικό συλλαλητήριο της προηγούμενης Κυριακής, που κατά πολλούς ενδεχομένως και να καταστά αναγκαία την αλλαγή πλεύση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις από πλευράς της Ελλάδας για τη μη χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Θα τα δούμε όλα όμως αναλυτικά εδώ, με την βοήθεια του Ανδρέα Μπανούτσου, ο οποίος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, του λεγόμενου ΚΕΔΙΣΑ, τον οποίο καλωσορίζω. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, κυρία Ράντου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για να δούμε έτσι ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να απασχολεί και απασχολεί, βλέπουμε, και την κοινωνία πολύ. Αποτυπώθηκε αυτό και στο συλλαλητήριο, το οποίο έλαβε μαζικές διαστάσεις. Ασχέτως αν τελικά ο κόσμος ήταν 1,145,000, το σίγουρο είναι ότι συμμετείχε ένα πλήθος κόσμου, έτσι. Αξιοσημείωτο, φάνηκε νομίζω και από τις εικόνες στους δέκτες μας ότι ήταν μαζικό και σίγουρα έδωσε ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα, το θέμα είναι κατά πόσο δόθηκε από τους Έλληνες και τη δεδομένη συγκυρία, αν συνεχίζει τώρα. Αν οι τάσεις δείχνουν ότι οι Έλληνες θέλουν την μη χρήση του όρου Μακεδονία, μένουν σε συγκεκριμένη θέση. Αν υπάρχει μία ενδεχομένως αναδίπλωση από πλευράς τους, μιας και υπάρχουν και εξελίξεις στο θέμα του Σκοπιανού, τόσο από πλευράς Σκοπιών όσο και από πλευράς Ελλάδας. Και, εν πάση περιπτώσει, μένει να δούμε πώς εξελίσσεται το συγκεκριμένο θέμα από πλευράς προθέσεων, καταρχάς, για να δούμε μετά και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν να αναφέρω ότι πράγματι το συλλαλητήριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα mm-hmm. την περασμένη Κυριακή, 4η Φεβρουαρίου, ήταν εξαιρετικά μαζικό. Ήταν ίσως μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Ήταν πλήθος κόσμου. Τώρα, εντάξει, υπήρξε μια αντιπαράθεση για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία. Στο σημείο αυτό, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο εξής. Εμείς ως Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, ως ΚΕΔΙΣΑ, από την 1η Φεβρουαρίου και για δύο εβδομάδες διενεργούμε μια διαδικτυακή δημοσκόπηση, η οποία είναι συνεχιζόμενη. Mm-hmm. Γι' αυτό και αναφέρθηκε σε προθέσεις. Αν παραμένουν ακριβώς. οι ίδιες, αν αλλάζουν. Και για να δούμε λοιπόν έχουμε, θέτουμε τέσσερα ερωτήματα mm-hmm. Σε όσους επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, η οποία για τους τελεθεατές σας είναι η www.kedisa.gr. Εφόσον ενδιαφέρονται να μπουν μέσα για να ψηφίσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι τα εξής τέσσερα. Είστε υπέρ ή κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων?
Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πιστεύετε ότι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ? Τρίτο ερώτημα. Συμφωνείτε με τη στάση της Εκκλησίας Ελλάδος για τη μη χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων? Και τέταρτο και τελευταίο ερώτημα, για να μην κουράζουμε τους αναγνώστες. Συμφωνείτε με τη στάση της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή το 2008 στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι? Έχω κάποια πρώτα αποτελέσματα, γιατί όπως σας εξήγησα, η δημοσκόπηση αυτή θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου. Υπάρχει ένα δείγμα. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι, είχα ένα πρώτο δείγμα 2 μέρες πριν το μεγάλο συλλαλητήριο. Ναι. Και ένα δείγμα αμέσως μετά. Πριν το μεγάλο συλλαλητήριο είχαν βέβαια ψηφίσει λιγότεροι, τα μικρότερο το δείγμα. Ωστόσο είναι ενδεικτικό ότι τότε κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία ήταν ένα 72% των ψηφισάντων. Και ένα 28% ήταν υπέρ. Ναι. Μόλις έγινε το συλλαλητήριο, μετά από 2 μέρες, αυτοί που ήταν κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία από το κράτος των Σκοπίων, εκτοξεύθηκε από το 72% στο 86%. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή θεωρώ ότι επηρέασε τον κόσμο αυτό το μαζικό συλλαλητήριο και σκλήρινε τη στάση ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, έναντι της χρήσης του όρου Μακεδονία, της μη χρήσης δηλαδή του όρου Μακεδονία. Ποια είναι η ανάγνωση, γιατί άλλαξε το ποσοστό των ανθρώπων που μετά το συλλαλητήριο που δεν θέλουν καμία χρήση του όρου Μακεδονία? Έχει να κάνει με το ότι ήταν πιο δύσπιστοι σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να συμφωνήσει η άλλη πλευρά σε μη χρήση του όρου Μακεδονία? Έχει να κάνει με το ότι συμπαρασύρθηκε από αυτό το μαζικό κύμα που είδαμε αντίδρασης στην σύνθετη ονομασία των Σκοπίων? Πού οφείλεται αυτό? Εγώ εκτιμώ ότι αυτή η μεταστροφή, διότι εξ αρχής τα ποσοστά ήταν κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία. Όμως αυτό το 72-86%. Ναι, κάποιοι όμως μετά, δεν το πίστευαν ενδεχομένως. Ναι, εγώ θεωρώ ότι επηρέασε αρκετό κόσμο το ότι το συλλαλητήριο ήταν μεγαλειώδες, μαζικό, και τους επηρέασε στο ότι θα πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα μια πιο σκληρή διαπραγματευτική θέση, μια πιο σκληρή στάση γενικά. Άρα αυτό ενδεχομένως να αναγνωστεί και διαφορετικά, ότι μπορεί ο Έλληνας να είδε το συλλαλητήριο σε εργαλείο διαπραγματευτικό. Ενδεχομένως ναι. Mm-hmm. Ενδεχομένως ναι. Και ανεξάρτητα από το πώς το είδε ο Έλληνας πολίτης, οι Έλληνες πολίτες, ο ελληνικός λαός, θεωρώ ότι η μαζικότητα του συλλαλητηρίου θα πρέπει να αποτελέσει ένα εργαλείο, ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να δείξει προς τους έξω και στους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ότι θα πρέπει οι μεγαλύτερες πιέσεις να ασκηθούν προς την πλευρά των Σκοπίων και όχι τόσο προς την πλευρά της Ελλάδος, διότι ο ελληνικός λαός είναι κάθετα αντίθετος με οποιαδήποτε χρήση του όρου Μακεδονία. Επομένως, εάν επιθυμεί κυρίως το ΝΑΤΟ, επειδή επίκειται η Σύνοδος Κορυφής τον προσεχή Ιούλιο στις Βρυξέλλες, να ενταχθεί το κράτος των Σκοπίων στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, θα πρέπει να πιεστούν τα Σκόπια να κάνουν μια σειρά από υποχωρήσεις και όχι τόσο η Ελλάδα. Το ερώτημα είναι όμως πώς μπορεί να πιεστούν. Να πιεστούν με το να αλλάξουμε τη βάση της διαπραγμάτευσης, ενδεχομένως και να ξεκινήσουμε από το μη χρήση του όρου Μακεδονία, από το να ξεκινήσουμε από το σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, ή ενδεχομένως με το να μετατρέψουμε και ένα έτσι συλλαλητήριο όπως αυτό το οποίο είδαμε, το μαζικό, να το μετατρέψουμε σε ενδεχομένως μία άμεση δημοκρατία μέσω της εφαρμογής ενός δημοψηφίσματος, της εξαγωγής ενός δημοψηφίσματος. Πώς θα μπορούσε λοιπόν αυτό στη συνέχεια να μεταφραστεί, με ποιον τρόπο από τους δύο? Καταρχήν να σημειώσω το εξής. Η πίεση που μπορεί να ασκηθεί δεν είναι μόνο στο θέμα της ονομασίας. Δηλαδή αν θα υπάρξει τελικά μια λύση με σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες εναντί όλων. Δίνουμε έμφαση στην ονομασία, γιατί από ό,τι φάνηκε ο Έλληνας την ταυτίζει με επεκτατικές τάσεις. Ναι, εντάξει, τον όρο Μακεδονία τον ταυτίζει. Όμως το θέμα είναι το εξής. Εμείς, ενώ ως ελληνικό κράτος, ως Υπουργείο Εξωτερικών, ως συντεταγμένη πολιτεία, θα πρέπει να επιδιώξουμε την απάλληψη κάθε είδους αλυτρωτικής αναφοράς από το κράτος των Σκοπίων και στο Σύνταγμα των Σκοπίων, δηλαδή θα πρέπει να πετύσουμε αλλαγή του Συντάγματος των Σκοπίων, κατά τη γνώμη μου, και από, ενδεχομένως και από τα σχολικά βιβλία. Ναι. Διότι γενναίες και γενναίες Σκοπιανών,
αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την δημιουργία της λεγόμενης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, που ήταν μια έμπνευση του Τίτο, έτσι, γεννήθηκε. Μάλλον μεγάλωσε, θα έλεγα, μεγάλωσε με το ψευδοειδεολόγημα του μακεδονισμού. Το ζήτημα όμως είναι κατά πόσο είναι έτσι ρεαλιστικό το συγκεκριμένο αίτημα, δεδομένου ότι το ζητάει και η κυβέρνηση. Μισό λεπτά και να ολοκληρώσω όλο το συλλογισμό μου για να μου απαντήσετε. Παρακαλώ. Ακούμε τον κύριο Κοντζέα να λέει ότι είναι αναγκαία η αλλαγή του συντάγματος των Σκοπίων. Ακούμε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τον ίδιο λόγο. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι για να γίνει, να καταστεί εφικτή η αλλαγή του συντάγματος, απαιτείται μια πλειοψηφία της τάξης των 2/3 στη Βουλή των Σκοπίων, πράγμα που δεν το έχει προς στιγμήν ο ΖΑΕΦ, αφενός. Και αφετέρου ακούσαμε και τον ίδιο τον ΖΑΕΦ να λέει ότι δεν είναι ανάγκη η αλλαγή του συντάγματος. Άρα, μήπως το ζητάμε μόνο εμείς και δεν έχουμε τον συνομιλητή μας να δέχεται την ίδια θέση με τη δική μας. Ακούστε, κυρία Ράντου, σε μια διαπραγμάτευση, όταν πας, ζητάς όσο περισσότερα γίνεται για τη δική σου την πλευρά. Το τώρα, τι εγώ θα λέω πει, κατά πόσο είναι ρεαλιστικό όμως. Το τι θα πει η άλλη πλευρά, εμείς νομίζω σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να ζητάμε το maximum. Ναι. Το τώρα τι θα πάρουμε στο τέλος είναι άλλη τάξιο ζήτημα. Όταν γνωρίζουμε όμως ότι δεν είναι δυνατόν να ευοδοθεί, πόσα περιθώρια λιγμών έχει και η ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, είναι σωστή παρατήρησή σας ότι όντως ο ΖΑΕΦ αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα των Σκοπίων, μαζί με το Αλβανικό Κόμμα των Ντούι, που σχηματίσανε κυβέρνηση, ελέγχουν 62 από τις 120 έδρες του Σκοπιανού Κοινοβουλίου. Ναι. Και απαιτούνται 80 βουλευτές, δηλαδή πλειοψηφία 2/3, για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα. Άρα, βάσει των συσχετισμών των πολιτικών δυνάμεων εντός των Σκοπίων, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αλλαγή του Συντάγματος, τουλάχιστον από την παρούσα Βουλή των Σκοπίων. Ενδεχομένως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα σύμφωνο, αυτό που προωθεί αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων, και μέσα στο σύμφωνο αυτό να προβλέπεται ότι ίσως σε ένα μεταγενέστερο χρόνο, ο οποίος όμως θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, θα προχωρήσουν τα Σκόπια σε αλλαγή του Συντάγματος και ειδικότερα στην αλλαγή των άρθρων 4, 7 και 49, τα οποία περιέχουν αλυτρωτικές αναφορές. Μήπως λοιπόν το όλο εγχείρημα εξεύρεσης λύσης σκοντάφτει στην πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται σήμερα? Μήπως δηλαδή, αν το πω αλλιώς, είναι κακό το timing που ανοίξαμε το συγκεκριμένο θέμα? Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο θέμα ανοίχθηκε φαινομενικά από την ελληνική κυβέρνηση. Να. Επί της ουσίας όμως ανοίχθηκε επειδή είναι κοινό μυστικό ότι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ηγέτη δύναμη του ΝΑΤΟ επιθυμούν την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ εντός του 2018. Δηλαδή επιθυμούν στην προσεχή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, 11-12 Ιουλίου, όμως, να γίνει πρόσκληση των Σκοπίων. Είναι το timing τέτοιο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε καλό ή ενδεχομένως το καλύτερο timing να ήταν σε ένα δεύτερο χρόνο? Ακούστε, από μία άποψη είναι καλό το timing, διότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει μία κυβέρνηση στα Σκόπια, μετριοπαθή, υπό τον κύριο ΖΑΕΦ, ο οποίος είναι διαλλακτικός, έκανε και κάποιες χειρονομίες καλής θέλησης με την αλλαγή της ονομασίας του κρατικού αερολιμένα των Σκοπίων και του αυτοκινητοδρόμου. Ναι, αλλά τώρα εμφανίζονται διάλλακτοι Έλληνες στη χρήση του όρου Μακεδονιάρα. Γι' αυτό λέω για καλό timing και από τις δύο πλευρές. Να είμαστε και οι δύο πρόθυμοι να βρεθεί μια λύση με βάση αυτό που εμείς θεωρούμε και εκείνοι ως βέλτιστη λύση. Συναντιόνται κάπου οι προθέσεις των δύο τη δεδομένη στιγμή? Εφόσον επιθυμούν και οι δύο πλευρές να επιτευχθεί συμβιβασμός, θα πρέπει να βρούνε κάποια λύση στη μέση. Εάν, όπως διαφαίνεται από δηλώσεις του κυρίου Δημητρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών των Σκοπίων, δεν θέλει να θυκτεί καθόλου το θέμα της ταυτότητας, της εθνικότητας, της γλώσσας, της αυτοαποκαλούμενης ως μακεδονικής και το θέτουν οι ίδιοι ως κόκκινη γραμμή, αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να το δεχτεί η ελληνική πλευρά. Άρα είναι ένα αγκάθι προκειμένου να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση. Σαφώς υπάρχουν δυσκολίες. Να πω το εξής. Ο κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, κατά την εκτίμησή μου, είναι ο εξής. Ότι εάν δεν υπάρξει μια συμβιβαστική λύση μέχρι τον Ιούλιο του 2018, που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ενδεχομένως, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις και του ιδίου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ παρά μόνο με ομοφωνία, παρασκηνιακά, κατά την εκτίμησή μου, θα ασκηθούν πιέσεις στην ελληνική πλευρά, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τότε επίλυση του ονοματολογικού, να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ με την προσωρινή τους ονομασία ΦΥΡΟΜ. Αυτό το ενδεχόμενο
έτσι και τα Σκόπια ενταχθούν με την προσωρινή τους ονομασία, νομίζω ότι βλάπτει, θα βλάψει τα ελληνικά συμφέροντα. Πρότεινε ο ειδικός διαπραγματευτής του ΕΕ, ο κύριος Νίμιτς, να υπάρξει μια έτσι, προσωρινή λύση και μια τμηματική έτσι, αποκατάσταση. Την ανέφερε κυρίως όσον αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Απ' την άλλη, όμως, η ελληνική πλευρά έχει μιλήσει για λύση πακέτο, συμφωνία συνολική και όχι τμηματική. Γι' αυτό και μιλάει για σύμφωνο. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάει για ένα συνολικό σύμφωνο, που μέσα στο σύμφωνο θα υπάρξει το θέμα το ονοματολογικό, το θέμα του αλυτρωτισμού, το θέμα της ταυτότητας. Το θέμα της σταδιακής ένταξης των Σκοπίων υπό τη νέα τους ονομασία σε διεθνείς οργανισμούς, πέρα Άρα, από τον ΕΕ. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρότεινε ο κύριος Νίμιτς ή αυτό που, εν πάση περιπτώσει, φαινόταν να προδιαγράφεται, ήταν κάτι το οποίο ήταν σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Νίμιτς ως μεσολαβητής του ΕΕ, εδώ και 25 χρόνια, προσπαθεί να επιτύχει μια λύση στο ονοματολογικό και στα υπόλοιπα ζητήματα. Και στις υπόλοιπες διαφορές που έχουμε με τα Σκόπια. Ανεπιτυχώς. Ναι, εκ του αποτελέσματος ανεπιτυχώς. Η συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Νίμιτς, αν δεν κάνω λάθος, αφορούσε κυρίως την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν προβλέπεται για το εγγύς μέλλον. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εφόσον έχει υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος-Σκοπίων, θα προβλεφθεί να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Να, περίπου το φθινόπωρο του 2018 και για να ολοκληρωθούν θα πάνε το 2025. Το διαπραγματευτικό μας όπλο, το διαπραγματευτικό μας χαρτί, με το να λέει ότι θα πρέπει ή προτείνει, εν πάση περιπτώσει, την είσοδο ή εν πάση περιπτώσει, την δρομολόγηση εισόδου της χώρας των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προσωρινή ονομασία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι σε βάρος των ελληνικών. Ναι, αυτό είναι σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και κατά πόσο εγώ αντιερωτώ με, μπορεί ένας ειδικός διαπραγματευτής να προσφεύγει σε μια τέτοια λύση? Εντάξει, δεν ήταν ίσως πολύ fair, να το πω έτσι, από τη δική του πλευρά. Είναι μεροληπτικός, λοιπόν, να προτείνει κάτι. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ στο αν είναι μεροληπτικός ή όχι. Ωστόσο, κατά καιρούς δηλώσεις του, εκ του αποτελέσματος έχουν δείξει ότι είναι... ότι δεν είναι προσεκτικές και τίνει να είναι μεροληπτικός. Μπορεί να εμφανίζεται σε κάποιες δηλώσεις το περισσότερο μεροληπτικός. Καταρχάς, έχω καλέσει και τους Σκοπιανούς Μακεδόνες. Αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς να έχει επιληθεί το ζήτημα της ταυτότητας και της ονομασίας των Σκοπίων, είναι ένα τόπιμα σε κάθε περίπτωση. Ναι, μία εκτίμηση θέλω για να ολοκληρώσουμε και την συζήτησή μας. Μία εκτίμηση για το τι μέλη γενέστε, όπως έχει διαμορφωθεί το συγκεκριμένο θέμα, με βάση και τις εξελίξεις που έχουμε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και σε ό,τι αφορά φυσικά και τις προθέσεις των Ελλήνων, όπως διεφάνηκαν από το συλλαλητήριο της Κυριακής. Εκτίμησή μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί συμφωνία. Παρά τις πιέσεις που ασκούνται από διάφορες πλευρές, από το διεθνή παράγοντα, για να επέλθει η επίλυση του προβλήματος του ονόματος και η απρόσκοπτη ένταξη των άτων, η απρόσκοπτη ένταξη, συγγνώμη, των Σκοπίων στον άτομο εντός του 2018, εκτιμώ ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και με την ελληνική κοινή γνώμη να είναι κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε χρήση του όρου Μακεδονία για το κράτος των Σκοπίων, θεωρώ ότι δύσκολα θα επιτευχθεί μία συμφωνία σε αυτή τη χρονική συγκυρία τουλάχιστον. Mm-hmm. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δύσκολο και από πλευράς Ελλάδας και από πλευράς των Σκοπίων. Και από πλευράς Σκοπίων, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, η κυβέρνηση του κυρίου Ζάεφ δεν διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία εντός της Βουλής προκειμένου να της επιτρέψει να αλλάξει το Σύνταγμα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βρεθεί μια λύση αργά ή γρήγορα, το οποίο θα είναι και προς το συμφέρον της χώρας μας σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπωσδήποτε, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα επιθυμεί την ένταξη των Σκοπίων στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και πολύ καλά κάνει, διότι έτσι θα διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή των βορείων συνόρων της. Όμως αυτή η λύση δεν μπορεί να γίνει άνευ όρων. Μάλιστα. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι ευαισθησίες του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά για την εντελεχή ανάλυση. Ανδρέας Μπανούτσος, κυρίες και κύριοι, ιδρυτής και πρόεδρος του ΚΕΔΙΣΑ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να δούμε και τις γερμανικές εξελίξεις μετά την συμφωνία που αφορά στην δημιουργία μεγάλου συνασπισμού κυβερνητικού. Σε λίγο.
πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την επόμενη μέρα τη συμφωνία που επετέχθη στη Γερμανία για το μεγάλο συνασπισμό την Τετάρτη που μας πέρασε. Πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype, απευθείας με το Βερολίνο και με τον κύριο Γιάννη Σαλαβόπουλο, το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ECG και καθηγητή του CRH University του Βερολίνου. Καλησπέρα σας, κύριε Σαλαβόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές στο Βερολίνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κύριε Σαλαβόπουλε, τι γίνεται, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν διεργασίες, υπάρχει κινητικότητα και φαίνεται ότι σχηματίζεται κυβέρνηση μετά από αρκετό καιρό στην Γερμανία. Υπάρχουν και κάποια σενάρια για τις μοιρασιές των Υπουργείων. Αυτό το οποίο ουσιαστικά όμως προξενεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να το λαμβάνει ένας σοσιαλδημοκράτης μετά την πρωτοκαθεδρία που είχε στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ο Wolfgang Schäuble. Σωστά. Απλά να προσθέσω μία είδηση τελευταία στιγμή, σημερινή, δεν ξέρω αν έχει μεταδοθεί στην Ελλάδα, ότι ο Σούλτς θα είναι εκτός κυβερνητικού σχήματος. Ναι. Σωστά. Νομίζω είναι ένας κυβερνητικός συνασπισμός ισορροπιών. Θα έλεγα ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες σταμάτησε η διαπραγμάτευση για την ουσία και περισσότερο επικεντρώθηκαν τα τρία κόμματα στη διανομή των ρόλων και των πόστων και των υπουργείων. Κάτι που ακριβώς μόλις ανακοινώθηκε από την πρώτη στιγμή προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό και των τριών κομμάτων. Δεδομένου ότι υπάρχει παράδοση στη Γερμανία το κείμενο του κυβερνητικού προγράμματος και η ουσία της πολιτικής να είναι πιο σημαντική από τη διανομή των ρόλων. Πάντα η διανομή των ρόλων για το Υπουργείο είναι σημαντική, αλλά νομίζω αυτή τη φορά δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στις ισορροπίες και ποιος θα πάρει ποιο Υπουργείο. Καταρχάς, να δούμε λίγο γιατί ο κύριος Σούλτς επέλεξε να μην συμμετέχει σε κάποιο, να μην καταλάβει κάποιον υπουργικό θόκο. Ήταν αποτέλεσμα πιέσεων που δέχθηκε εκ μέρους του κόμματός του. Το έκανε για να μην φθαρεί πολιτικά ο ίδιος, αλλά για να δείξει ότι βάζει πλάτη σε αυτή την προσπάθεια για σχηματισμό κυβέρνησης. Ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε συγκεκριμένη απόφαση? Νομίζω είναι σχεδόν ξεκάθαρο ότι είναι αποτέλεσμα εξαιρετικά μεγάλων πιέσεων στο εσωτερικό του κόμματός του και της βάσης του. Δεδομένου ότι αν δούμε τι είπε ο Σούλτς μετά τις εκλογές, δηλαδή αυτό που λέμε έκανε τη γνωστή λέξη κολοτούμπα, την έκανε και ο Σούλτς στη Γερμανία. Δεδομένου ότι ήταν αυτός που πολλές φορές επίσημα είχε πει αφενός ότι δεν θα συνενέσει σε ένα μεγάλο συνασπισμό, κάτι που έκανε, μετά το εμφάνισε ως ένα πολύ καλό deal, μετά είπε ότι παρετούμε, μάλλον είχε πει ότι αν γίνει μεγάλο συνασπισμό στο ακραίο σενάριο δεν θα πάρει Υπουργείο, κάτι που έκανε, άρα πήγε αντίθετα σε οτιδήποτε είχε υποσχεθεί. Αυτό ήταν ένα κατά κάποιο τρόπο casus belli για τη βάση του κόμματος και κυρίως για την νεολαία που έχει ξεκινήσει μια καμπάνια κατά του μεγάλου συνασπισμού. Επίσης ένας ακόμα και τώρα που λαμβάνει η χώρα και που φαίνεται ότι θα έχει σάρκα ακόμα και οστά τώρα, τις επόμενες ναι. ημέρες. Α, μάλιστα. Ακόμα και τώρα και θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που έχει σχέση και με τη στάση του CDU και γιατί έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Για να επιτευχθεί και τυπικά και να υλοποιηθεί ο μεγάλος συνασπισμός, χρειάζεται η έγκριση όλων των μελών του S5D, των Σοσιαλδημοκρατών. Το τελευταίο διάστημα η νεολαία και μια πτέρυγα του κόμματος, κυρίως η αριστερή θα έλεγα, έχουν ξεκινήσει μια καμπάνια κατά του μεγάλου συνασπισμού και όχι μόνο αυτό. Έχουν καταφέρει να έχουν νέα μέλη στο κόμμα. Αυτή τη στιγμή το αριθμός των μελών του κόμματος του S5 αυξάνεται με νέα μέλη που είναι κατά του μεγάλου συνασπισμού. Αυτό όμως ενδεχομένως να δημιουργήσει τριγμούς στον ίδιο το συνασπισμό και ενδεχομένως και να απειλήσει, θα λέγατε εσείς, και την ίδια την κυβερνητική ευστάθεια σε δεύτερο χρόνο. Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρχει μια αντιπολίτευση μέσα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι δεδομένο από μια πτέρυγα του S5. Αυτό είναι ήδη εμφανές. Θα έλεγα ότι δεν θα υπάρχει μόνο από το S5, αλλά και με μια πτέρυγα του CDU έρχομαι σε αυτό σε λίγο. Απαντώντας και στο ερώτημά σας για το Υπουργείο Οικονομικών και γιατί το πήρε το S5.
Είχε ενδιαφέρον ένα λόγο συμπληρωματικό είναι ότι του δόθηκε εσωτερικά μια άτυπη παράταση μέχρι σήμερα να πει να παραιτηθεί από το πόστο του Υπουργείου, γιατί αυτό θα αποτελούσε ένα λόγο ώστε τα μέλη του S5D να υπάρχει κίνδυνος να μην εγκρίνουν το μεγάλο συνασπισμό. Οπότε μπρος σε αυτή την πρόκληση και σε σχέση με το τι είχε υποσχεθεί, θεώρησε ότι ήταν πιο σόφρον να παραιτηθεί, δεδομένου ότι και χθες ο ίδιος ο Γκάμπριελ, ο οποίος φαινόταν να μην συμπεριλαμβάνεται στους υπουργούς της κυβέρνησης, βγήκε πάρα πολύ επιθετικά εναντίον του Σούλτ. Δηλαδή, χτες το απόγευμα, το μεγάλο θέμα σε όλα τα γερμανικά μιμιέ ήταν η δυσφορία του Σούλτ για το πώς χειρίστηκε, η δυσφορία του Γκάμπριελ για το πώς χειρίστηκε ο Σούλτ την όλη διαπραγμάτευση, ότι κινήθηκε με πολύ οπορτουνιστικά κριτήρια. Η μεγάλη κερδισμένη στο S5 είναι η Νάλες, η οποία στην ουσία έγινε αρχηγός επειδή θα γινόταν υπουργός ο Σούλτ. Ο οποίος όμως πολύ δύσκολα τώρα, φυσικά τυπικά είναι ακόμα αρχηγός, αλλά πολύ δύσκολα δεν μπορεί να κρατήσει τη θέση, γιατί έχει πει ότι παραιτείται και από την αρχηγία του κόμματος. Οπότε πήγε για πολλά, πήγε για όλα και τα χάσε όλα, να το πω απλά. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι σοσιαλδημοκράτες μπήκαν στο παιχνίδι δημιουργίας ενός συνασπισμού με τους χριστιανοδημοκράτες με έναν όρο. Να λάβουν έτσι ένα πολύ σημαντικό Υπουργείο, αυτό των Οικονομικών. Φανταζόμαστε όλοι ότι ήταν μια προϋπόθεση για τη δημιουργία του συνασπισμού αυτή, δεδομένου ότι είναι το πιο νευραλγικό Υπουργείο και είναι Υπουργείο που παραδοσιακά ήταν σε χριστιανοδημοκράτη, όπως ήταν ο Βόλφγκαν Σόιμπλε. Τι γίνεται όμως αυτή την περίπτωση, γιατί φαίνεται ότι το λαμβάνει το συγκεκριμένο θόκο, τον υπουργικό θόκο, ένας σοσιαλδημοκράτης. Ένας σοσιαλδημοκράτης που καταλαβαίνουμε ή φανταζόμαστε ή ελπίζουμε όλοι ότι αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια νέα πορεία τη Γερμανία, μια νέα θέση που ενδεχομένως να ξεδιπλώσει σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ζήτημα αλλά και το ελληνικό ζήτημα. Στο κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να εμείνουμε στη λιτότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αν θα πρέπει να κάνουμε μια στροφή στην ανάπτυξη, σε πολιτικές περισσότερο κοινωνικής αλληλεγγύης κτλ. Τίθεται τέτοιο ζήτημα. Κάνουμε μια στροφή σε κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι πιο κοινωνικά δίκαιο και περισσότερο αναπτυξιακό σε επίπεδο Ευρώπης. Εν μέρη ναι, αλλά να σας πω λίγο σε σχέση με το background, το γιατί και πώς δόθηκε αυτό το Υπουργείο, όπως και κάποια άλλα Υπουργεία. Το S5 έπρεπε να δείξει στη βάση του ότι παίρνει το κάτι παραπάνω, ώστε να το έχει ως επιχείρημα όταν έρθει η ώρα της έγκρισης από τα μέλη του μεγάλου συναυτισμού. Οπότε αυτό ήταν και ένα διαπραγματευτικό όπλο έναντι της κυρίας Μέρκελ και του CDU. Όχι μόνο να πάρουν το Υπουργείο Οικονομικών, στην ουσία έβαλαν όρο να πάρουν το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και το περιβάλλοντος. Mm-hmm. Πήραν ακόμα ένα ρυθμό, τα οποία έχουν πάρει 5 υπουργεία. Επομένως, η κυρία Μέρκελ ως προς αυτό το θέμα ήταν κατά κάποιο τρόπο εν μέρη, θα έλεγε κανείς, θυμωγμένη, να χρησιμοποιήσω. Παρότι είναι θεωρητικά η πιο ισχυρή και το κόμμα που είχε πολύ μεγάλη διαφορά το S5, είχε εκλογική πανολευθρία. Αυτό φανταζόμαστε όλοι ενδεχομένως να κάνει μια στροφή στη Γερμανία, τουλάχιστον να γίνει μια στροφή σε λιγότερο έτσι δημοσιονομική πολιτική ή τόσο πολύ έμφαση στη λιτότητα, ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει σε πιο επεκτατικές πολιτικές σε ό,τι αφορά τη Γερμανία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως δημιουργείται μια ελπίδα για κάτι διαφορετικό ή όχι? Θα σας πω και για τα δύο, συμπληρώνοντας πρώτα, πρέπει να απαντήσω και στα διευθύματα στην αδειοσκέλη το εξής. Ότι αυτός συνασπισμός είναι ένας συνασπισμός ισορροπιών. Η συγκατοίκηση των δύο κομμάτων δεν θα είναι εύκολη. Δεν θα είναι όπως ήταν ο προηγούμενος μεγάλος συνασπισμός. Δεδομένου ότι θα υπάρχει αντιπολίτευση μέσα στην πολίτευση και στα δύο κόμματα. Περισσότερο στο ΣΠΕΔΕ και λιγότερο στο CDU. Ένας λόγος της γκρίνιας και στο CDU είναι ότι ακριβώς αυτό το Υπουργείο Οικονομικών το πήρε ο Σοσιαλδημοκράτης, ο οποίος είναι, να πούμε, ο τωρινός δήμαρχος του Αμβούργου και αντιπρόεδρος του κόμματος. Από τη μια μεριά, σαφέστατα θα υπάρξει μία εν μέρη αλλαγή πορείας σε σχέση με την μέχρι τώρα αυστηρή πολιτική λιτότητα που ακολουθούσε η Γερμανία με τον εξάρχοντα τον κύριο Σόιμπλε.
Ωστόσο, θεωρώ ότι σε κάποια στρατηγικά θέματα η Μέρκελ θα έχει τον τελευταίο λόγο και η καγκελαρία πάντα θα ίσως είναι και ισχυρότερη σε σχέση με πριν. Δηλαδή, ενώ πριν ο Σόιμπλε είχε ένα πολύ ισχυρό ρόλο, δεδομένου ότι ήταν από το ίδιο κόμμα, δεδομένου ότι ο ίδιος ήταν πολύ ισχυρός μέσα στο κόμμα, η Μέρκελ του άφηνε ένα περιθώριο μιας αλφα αυτονομίας. Νομίζω ότι τώρα θα προσπαθήσει, δεδομένου ότι είναι και από άλλο κόμμα, να ελέγξει περισσότερες στρατηγικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σαφέστατα, βέβαια, η θέση του S5E και σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και σε σχέση με την οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη, είναι πιο ανοιχτή και πιο κοντά στα συμφέροντα της Ελλάδας όσον αφορά. Άρα, λοιπόν, αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του ελληνικού ζητήματος? Τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να δούμε στη συνέχεια έναντι αυτών που βλέπουμε μέχρι στιγμής? Γιατί είχε ανοίξει ήδη και συζήτηση για τη διαφέτηση του χρέους. Είτε με Υπουργό Οικονομικό Σοσιαλδημοκράτη, είτε όχι, έτσι δεν είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, όσο αφορά τη διαθέτηση του ελληνικού ζητήματος. Θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η διάθεση του χρέους με υπουργό τον κύριο Σόλτ και με το S5D να έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών πιθανότατα θα βοηθήσει σε σχέση με το προηγούμενο status quo. Άρα υπάρχουν πιο δίκοα όρτα και ένας πιο φιλικός συνομιλητής. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλα λυθήκανε και ότι όλα είναι ρόδινα και ότι όλα θα γίνει τόσο γρήγορα όσο εμείς ελπίζουμε. Θεωρώ ότι στο κομμάτι ότι δεν θα είναι τόσο σκληρή η στάση, ισχύει. Άρα αυτό είναι ένα πλάσ για την Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά, θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει η στάση της Γερμανίας όσον αφορά στην αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και τις υλοποίησεις των προαπαιτούμενων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτό νομίζω το στίγμα το έχουν δώσει σύσσωμοι οι θεσμοί, κύριε Σαλαβόπουλε. Δεν είναι μόνο γερμανική αιμονή στην συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το ακούσαμε και από τον κύριο Μοσκοβισή, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για να τονίσει ότι είναι αναγκαίες συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το ακούμε και από διάφορους ηγέτες των λεγόμενων χωρών του Νότου. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο φόβος για να μην υπάρξει άλλο ή μεγαλύτερο δημοσιονομικό παραστράτημα με την έξοδό μας από το μνημόνιο και από το τρέχον πρόγραμμα, τον Αύγουστο του 2018. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζει και είναι κάτι το οποίο εύχονται και ελπίζουν όλοι τους οι θεσμοί. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι κατά πόσο, δεδομένης της συγκυρίας αυτής της κυβερνητικής στη Γερμανία, αν αλλάζουν και λίγο οι ρόλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί βλέπουμε ότι τώρα ανοίγει η συζήτηση για τη διαθέτηση του ελληνικού χρέους μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και φαίνεται ότι εισακούστηκε περισσότερο σε αυτό, ακόμα και πριν συσταθεί ένας κυβερνητικός συνασπισμός στην Γερμανία. Εισακούστηκε περισσότερο λοιπόν ο κύριος Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, έναντι της κυρίας Μέρκελ. Για να ρωτιέμαι αν βλέπουμε μια νέα αρχιτεκτονική να προδιαγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο την επόμενη ημέρα. Νομίζω με το S5 στα κάθε υπουργεία και εξαρτάται βέβαια και πώς θα κυλήσει η συγκατοίκηση, γιατί παίζει αυτό ρόλο. Ναι. Και παίζει ρόλο και το CSU τη τάξη θα έχει σε αυτό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό υπουργείο που ελέγχει το θέμα του προσφυγικού. Άρα σε αυτό το κομμάτι που είναι και ευρωπαϊκό θέμα, η γερμανική κυβέρνηση θα είναι πιο σκληρή. Εκεί το θέμα ποσοστώσεις είναι καυτό. Όσον αφορά το κομμάτι ολοκλήρωση, βέβαια, σαφώς η ατζέντα Μακρόν μπορεί να δούμε να παίρνει σάρκα και οστά και θα δούμε ο γαλλογερμανικός άξονας να αναφερμένεται λόγω και του S5D στην εξουσία και ενός σοσιαλδημοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε το θέμα της οικονομικής ολοκλήρωσης με ένα πιθανό κοινό προϋπολογισμό, με ένα πιθανό κοινό υπουργό οικονομικών στο μεσοπρόθεσμα, μάλιστα, μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο πριν, δεδομένου ότι σαφώς ο Σόλτ είναι πιο κοντά στις θέσεις του Μακρόν ή και η Μέρκελ μαζί με αυτή την κατοίκωση σχέση με τον Σόιμπλε. Οπότε ναι, ισχύει η αρχιτεκτονική και οι ισορροπίες στην Ευρώπη με το συγκεκριμένο σχήμα είναι πιο ευνοϊκές για μια πιο ευρωπαϊκή πορεία.
Ας το ελπίσουμε λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι για το καλό της Ευρώπης. Ήδη κάποια άρθρα κάνουν λόγο για μια πιο έτσι αισιόδοξη νότα σε ευρωπαϊκό επίπεδο την επαύριο της σχηματισμού αυτής της κυβέρνησης συνασπισμού στην Γερμανία. Να σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαλαβόπουλε, για την ανάλυση που μας κάνατε για τις γερμανικές εξελίξεις. Κάπου εδώ εμείς, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς με θεωρεί Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τις γνωστές τεχνολογικές εξελίξεις, αυτές οι οποίες μας προξένησαν το ενδιαφέρον. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την Δευτέρα. Ευχόμαστε σε όλους να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.